Κυρία Γεροβασίλη. Καλησπέρα σας. Έχουμε εδώ λοιπόν ένα ντοκουμέντο. Ένα ντοκουμέντο το οποίο φέρνει στο φως μια συνομιλία του τότε αρχηγού της πυροσβεστικής με τον πραγματογνώμονα, όταν εσείς ήσασταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Θα ήθελα, πριν έρθουμε στις επίμαχες φράσεις της συνομιλίας που σας εμπλέκουν, να μου πείτε αν σας σοκάρει αυτή η συνομιλία που είδε το φως της δημοσιότητας. Με σοκάρουν πολλά αυτές τις μέρες, κυρία Αναγνωστοπούλου, και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που περιγράφεται. Με σοκάρει, παρακολουθώ και όλο το ρεπορτάζ σας τώρα όσο είχα το χρόνο να το παρακολουθήσω. Υπάρχει συνομιλία η οποία λέει για πράξεις αξιωματικών το 17, σε φωτιές το 17, και εκεί με ρίσκο να πεθάνουν άνθρωποι, να καούν άνθρωποι, που βεβαίως είχαμε και μεγάλες καταστροφές, μιλούν για παιχνίδια θέσεων κτλ. Είναι εξίσου έχω, λοιπόν, σοκαριστικό. Να πω, όμως, είναι εξίσου σοκαριστικό και έχω να πω ότι αυτός ο οποίος φέρεται, να αναφέρεται εκεί, είναι κάποιος ο οποίος επιβραβεύτηκε αργότερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως αντιπεριφερειάρχης από πλευράς του συνδυασμού της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό είναι παρένθεση σε όλα αυτά. Να έρθουμε με σοκάρει ότι ζούμε, ότι να ζούμε πρώτα στη πολύ καιρό αυτή. Τώρα. Ζούμε μια παραβίαση των θεσμών. Βλέπουμε καθημερινά ότι τα χρόνια που κυβερνήσαμε δρούσε ένας παρακρατικός μηχανισμός ο οποίος μαγνητοφωνούσε. Παράνομα φυσικά. Παράνομα είναι αυτά με βάση το σύνταγμα της χώρας μας. Θα έρθουμε σε όλα αυτά. Και σοκάρει πολύ περισσότερο ο κίνδυνος της δημοκρατίας. Απειλείται στις μέρες μας η δημοκρατία, κύριε Αναγνωστοπούλου, οι θεσμοί. Τα κρατάμε, κυρία Γεροβασίλη. Και νομίζω όλα αυτά. Ότι από εκεί είναι τα σοβαρότερα. Είστε όμως εδώ απόψε στο στούντιο, γιατί σε αυτή τη συνομιλία εμπλέκεται και το όνομά σας. Βλέπουμε τον αρχηγό της πυροσβεστικής, ο οποίος αναφέρεται στον πραγματογνώμονα, στον κύριο Λιότσο, και του λέει συγκεκριμένα: «Η υπουργός αυτό μου είπε, κάλεσε τον και πες του μη γράψει για ευθύνες ανωτέρων και μη γράψει ότι ευθύνεται ο δήμαρχος, η Δούρου ή κάποια υπηρεσία ή το δασαρχείο». Και θα ήθελα μια απάντησή σας γι' αυτό. Κυρία Αναγνωστοπούλου, διαμήνυσα από την πρώτη στιγμή ότι όποιος αποπειράται να σπηλώσει την πολιτική μου πορεία, το αξιακό μου σύστημα και την προσωπικότητά μου, καταλαβαίνετε, προφανώς και θα στραφώ εναντίον του με κάθε μέσο και δεν θα το επιτρέψω σε κανέναν. Είδα όλα αυτά, είδα το δημοσίευμα της Καθημερινής, άκουσα αυτά τα οποία είναι στη δημοσιότητα. Υπάρχει λοιπόν από τη μία πλευρά μία εφημερίδα η οποία δημοσιεύει και βεβαίως είναι δικαίωμά της να το κάνει. Δεν είναι όμως δικαίωμά της να υιοθετεί ως αληθή αυτά τα οποία αναφέρονται και όσα με αφορούν. Βεβαίως να πούμε τα ότι εδώ υπάρχει, ξέρετε, και η μήνυση του κυρίου Λιότσου. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της δικαιοσύνης, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ είμαι εδώ για να υπερασπίσω τον εαυτό, όχι εδώ στη συνομιλία μας, αυτές τις μέρες. Προφανώς θα υπερασπίσω τον εαυτό μου και δεν θα τα επιτρέψω σε κανέναν, όπως σας είπα. Και από εκεί και πέρα, οι έρευνες, όλες αυτές οι οποίες αναφέρονται, έγιναν επί των ημερών μας, ξεκίνησαν, ολοκληρώθηκαν επί των ημερών μας, κατατέθηκαν πορίσματα. Κυρία, είναι Βασίλια, στα χέρια της δικαιοσύνης και βεβαίως βλέπω και μια μήνυση, την είδα δώσει, τώρα. Είδα τώρα και μια μήνυση από την πλευρά του πραγματογνώμονα, είχαμε, η οποία βεβαίως με εντυπωσιάζει το από εξής. Την πλευρά του πραγματογνώμονα. Γιατί εδώ λοιπόν δεν έχουμε μόνο το δημοσίευμα της Καθημερινής. Έχουμε και τη μήνυση του κυρίου Λιότσου. Είδα λοιπόν και αυτό. Αυτό λοιπόν, εκείνο που με εντυπωσιάζει, διότι αυτά τα εξετάζει, μηνύσεις είναι, δεν θα τις δικάσω εγώ προφανώς, αλλά με εντυπωσιάζει ότι είναι 2 χρόνια μετά. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο μένει να απαντηθεί. Δηλαδή, εφόσον έχει υποστεί όλα αυτά ο πραγματογνώμονας, 2 χρόνια μετά είναι πολύ αργά και βεβαίως πιστεύω ότι δεν έχει επηρεαστεί. Εσείς γνωρίζατε, κυρία Γεροβασίλη, ότι γινόντουσαν έρευνες από τη δικαιοσύνη για άσκηση πιέσεων προς τον κύριο Λιότσο.
Τίποτα δεν γνώριζα από όλα αυτά. Πώς να το γνωρίζω. Ο εισαγγελέας όρισε τον κύριο Λιώτσο ως πραγματογνώμονα από την πλευρά της δικαιοσύνης, τον οποίο δεν έτυχε να γνωρίσω. Δεν χρειάστηκε να γνωρίσω, έτσι και αλλιώς αυτή είναι μια διαδικασία η οποία παραγγέλλεται και εκτελείται και ακολουθεί τη διαδικασία εσάς, της. Χωρίς σας εμπλοκή έχει του καλέσει του δικαστικός λειτουργός να καταθέσετε πάνω σε αυτό το θέμα. Σε ποιο θέμα? Στο θέμα αυτών των υποθέσεων της άσκησης των πιέσεων που έχουν γίνει. Όχι. Τα είδα και εγώ πρώτη φορά, όπως όλοι μας, το δημοσίευμα της Καθημερινής. Μετά το από το δημοσίευμα λοιπόν της Καθημερινής ξεκίνησε όλο. Τώρα να έρθουμε στη δική σας απάντηση. Σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά? Διαβάσαμε στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκτός από τη μήνυση που καταθέσατε κατά της Καθημερινής, εγκαλείτε τα στελέχη της Καθημερινής, δεν αναφέρεται ωστόσο πουθενά ονομαστικά τους δύο συνομιλητές. Δεν τα μπορώ δύο να αυτά ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα τα οποία θα λύσει η δικαιοσύνη, όπως σας είπα. Ακούγονται δύο φωνές σε μία συνομιλία. Έχει κάνει η μήνυση. Αυτή είναι δική του δουλειά. Εγώ είμαι ένας τρίτος άνθρωπος. Εγώ είμαι τρίτος άνθρωπος που αναφέρεται το όνομά μου. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που αναφέρεται το όνομά μου σε μία συνομιλία τρίτων. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι τρίτοι. Αυτούς θα τους βρει η δικαιοσύνη και όταν το ξέρω και εγώ, τότε θα δω πώς θα κινηθώ. Η εκτίμησή σας ποια είναι, κυρία Γεροβασίλη? Ότι αυτή η ηχογραφημένη συνομιλία δεν κάνω είναι κατασκευασμένη. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να βρει αν είναι κατασκευασμένη, αν είναι γνήσια. Και βεβαίως και όχι μόνο η δικαιοσύνη και τα αντίστοιχα εννοώ, αντίστοιχες υπηρεσίες, οι οποίες είναι σε θέση και θα τα διερευνήσουν όλα αυτά. Εκείνο που είναι σημαντικό να σας πω είναι ότι προφανώς ουδέποτε παρενέβη σε μια έρευνα, ούτε θα το έκανα ποτέ. Ξέρετε, σας μίλησα για ένα αξιακό σύστημα. Τώρα που κλείσαμε δύο χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι, πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, ναι, για να δικαιωθούν και οι άνθρωποι θα που χάθηκαν δούμε άδικα. Θα το ευχόμαστε όλοι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν το εύχομαι. Εγώ είμαι βέβαιη, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, παρόλα όσα συμβαίνουν. Που πληγώθηκαν από αυτή την πυρκαγιά. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Θυμάτων, το βεβαίως. Δεύτερο κύριο θέμα που σας είπα είναι τα ζητήματα της δημοκρατίας και αυτά που ζούμε στις μέρες μας σήμερα. Κυρία Γεροβασίλη, θέλω. Η ζωή μας έγινε εξαιρετική. Και είναι σημαντικά όλα αυτά και θα σας αφήσω να τα πείτε και θα απαντήσετε σε όλα αυτά. Σε ό,τι με αφορά, προφανώς δεν θα αφήσω να πέσει τίποτα κάτω. Θέλω όμως να έρθουμε λίγο στον κύριο Ματθεόπουλο. Στον άνθρωπο λοιπόν, στον αρχηγό της πυροσβεστικής. Εσείς έχετε ακούσει αυτή τη συνομιλία, τον γνωρίζετε? Αναγνωρίσατε τη φωνή του σε αυτή τη συνομιλία? Κυρία Αναγνωστοπούλου, με ρωτάτε πράγματα τα οποία όποιος τολμήσει να τα αγγίξει προφανώς παραβιάζει ο ίδιος κλειστές θύρες. Ναι. Δεν είναι δουλειά δική μου να κρίνω κανέναν και να τον κατηγορήσω ή να υποθέσω. Όχι, ή να δεν τον... σας ρωτώ αυτό. Δεν είναι σας δουλειά ρώτησα, δική μου αυτή. Σας ρώτησα αν ακούσατε ήδη, τη συνομιλία ήδη, που δημοσιοποιήθηκε. Η δική μου μήνυση προκαλείται έρευνα. Ναι. Ήδη έχει διαταχθεί και έρευνα από τον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών και ανοίγει η ιστορία αυτή και θα ερευνηθεί. Και εγώ με τη μήνυση μου έχω προκαλέσει. Προκαλώ να ανοίξει έρευνα για όλο αυτό το θέμα και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα το ερευνήσει. Ωραία. Και πιστεύω ότι όποιος είναι υπεύθυνος και όποιος έχει δικαιοσύνη θα αποκαλυφθεί και θα κάνει η δικαιοσύνη. Εδώ όμως η φρασιολογία που χρησιμοποιείται είναι αγοραία. Δεν θα ήθελα να κάνουμε κουτσομπολιό. Εδώ όμως είναι θέμα ουσίας. Είναι ένας άνθρωπος αυτός ο οποίος θα μιλούσε. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι συνέβη σε αυτή τη συνομιλία. Δεν ξέρω ποια είναι αρχή της, ποιο είναι το τέλος. Όπως και εσείς δεν ξέρετε. Και καλό θα Μάλιστα. είναι να μην κάνουμε, εγώ τουλάχιστον δεν θα μπω σε τέτοιο πειρασμό, να κρίνω αυτά τα οποία ήδη η δικαιοσύνη τα πήρε στα χέρια της και θα τα ερευνήσει. Θα θεωρούσατε και νομίζω ικανό ότι όλο το άλλο τον είναι άνθρωπο, τον αρχηγό της για εσάς δημοσιογραφικό ενδιαφέρον έχει, αλλά... Τον γνωρίζετε καλά, θα τον θεωρούσατε ικανό να κάνει μια τέτοια πράξη, να μιλήσει έτσι? Αντιλαμβάνεστε ότι ούτε σε αυτό μπορείτε να έχετε απάντηση από μένα, διότι αυτά τα οποία έχουμε δει σε αυτή τη ζωή μας έχουν ξεπεράσει και τη φαντασία μας πολύ συχνά. Επομένως, ούτε αυτό έχει κανένα νόημα να το συζητήσουμε. Σημασία έχει ότι εδώ και εγώ θα προβώ
για να διευκολύνω και θα ανοίξουν. Διευκολύνω και εγώ με τον τρόπο μου κάνοντας τις μηνύσεις, αλλά βεβαίως και αγωγές οι οποίες ακολουθούν και εξώδικα τα οποία ακολουθούν και αφορούν και άλλα πρόσωπα, πέραν αυτά που κατέθεσα προς καθημερινή και σε κάθε κατεύθυνση μήνυση. Και θα κάνω όλα όσα χρειάζονται για να υπερασπιστώ και τον εαυτό μου φυσικά, αλλά όπως σας είπα, διότι δεν μπορούμε πια να επιτρέψουμε η πολιτική ζωή της χώρας να παίζεται με κασέτες. Και αυτό είναι πάντως, ένα μείζον θέμα. Πάντως η Νέα Δημοκρατία σας κάλεσε να προχωρήσετε σε μήνυση, να καταθέσετε μήνυση. Η Νέα Δημοκρατία να κάνει τη δουλειά της και δεν χρειάζομαι να με καλέσει κανένας. Κατά του κυρίου Ματθεόπουλου. Δεν θα μου υποδείξει. Και κατά της όποιας συνομιλίας για να καθαρίσει αυτό. Δεν θα μου υποδείξει εμένα η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνω. Να είμαστε καθαροί. Το απάντησα και στις δηλώσεις μου και στο κυβερνητικό εκπρόσωπο και στο γραφείο τύπου. Απάντησα σε όλα τα δελτία τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μου υποδείξει κανείς και μάλιστα δεν θα μου υποδείξει αυτός ο οποίος στην πρώτη μου ανακοίνωση που είπα ότι, ότι θα χρησιμοποιήσω κάθε ένδικο μέσο, απάντησε ο κύριος Πέτσας. Αντί να απειλεί η κυρία Γεροβασίλη, δηλαδή την προσφυγή μου στη δικαιοσύνη, αρχικά την αναγνώρισε ως απειλή. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν πλοκάμια σε αυτή την υπόθεση και θα προχωρήσει η έρευνα της δικαιοσύνης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως εσείς επιμένετε και μένετε στην αρχική σας δήλωση, κυρία Γεροβασίλη, ότι όλα αυτά είναι ψεύδι. Ότι ουδέποτε εσείς μιλήσατε με τον αρχηγό της πυροσβαστικής. Δεν ξεκίνησα από εκεί. Και ουδέποτε είπατε να κατευθυνθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ποτέ δεν θα έδρατα σε κατεύθυνση να συγκαλυφθούν στοιχεία. Και ξέρετε, και επί των ημερών μας έχουν συμβεί διάφορα πράγματα και έχουν δοθεί εντολές και μάλιστα ο πραγματογνώμονας αρχές Αυγούστου ήταν το 18, όταν ζήτησε από τον κύριο Ζαγοραίο τότε να του διευρύνει τις δυνατότητες να μπορέσει να κάνει εκτεταμένη έρευνα. Την ίδια μέρα είχε απάντηση από τον κύριο Ζαγοραίο και πήρε στα χέρια του την εντολή να κάνει έρευνα όπου και αν φτάνει αυτή. Μάλιστα. Έτσι και αυτά ολοκληρώθηκαν, κατατέθηκαν, έχουν αποδοθεί, ήδη υπάρχουν διώξεις. Υπάρχουν πάντως και σκοτεινές πτυχές, γιατί αυτό ήταν ένα σοκαριστικό και με την έρευνα, ντοκουμέντο, κυρία Γεροβασίλη, το οποίο όπως είπατε και εσείς το έφτιαστε, σήμερα. Το ευχόμαστε και εμείς και εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Το Συμβούλιο, ο εισαγγελέας σήμερα, ο οποίος ξεκινάει καινούργια έρευνα και νομίζω ότι όλα θα βγουν στο φως. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, γραμματέα της Συνομιλητικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ.